Καλημέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Θα κάνω μια γενικότερη ανασκόπηση που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση όσο αφορά κυρίως τα έργα του Δήμου μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε να νοικοκυρεύουμε το Δήμο. Πάρα πολλά πράγματα παθογένειες, μπορώ να πω πάρα πολλών ετών, αρχίζουν να μπαίνουν στη σειρά. Παρόλο τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σας αναφέρω το πρώτο και κυριότερο, η χρηματοδότηση, που αν και ελπίζαμε όλοι φέτος, έστω αυτά τα λιγοστά θα ερχόταν κανονικά στο μήνα τους, δυστυχώς και φέτος, σαν τα παράδειγμα λεφτά για έργα, έχουν αρθούν από το Γενάρη. Ήρθε η πρώτη δόση και από τότε δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ. Παρόλες όμως αυτές τις συλληπείς και καθυστερημένες χρηματοδοτήσεις, ορισμένα πράγματα τα οποία περνούσαν από το χέρι μας γίνονται. Και θα ξεκινήσω από το θετικότερο που είχαμε τον τελευταίο καιρό, τη διάδειμα, την αποκομιδή των σκουπιδιών. Όταν αναλάβαμε 1η 9 του 2014, υπήρχε ένα χρέος γύρω στις 500.000 προς την εταιρεία η οποία χειρίζεται τα απορρίμματα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχάριστη θέση να πω προς όλους τους γρεβενιώτες ότι δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ και το αποτέλεσμα είναι ότι από αυτή τη σύμβαση που έχουμε με τη διάδειμα γλιτώνουμε το χρόνο σαν Δήμος 100.000 περίπου. Πληρώνοντας κανονικά τη δόση μας που μας αναλογεί κάθε τρίμηνο και αφού δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε μία μείωση, ένα κέρδος δηλαδή 15%. Το οποίο μεταφράζεται σε 100.000 ευρώ περίπου. Προσπαθήσαμε με τη ΔΕΗ να βάλουμε σειρά ορισμένα πράγματα. Υπήρχαν διάφορα ρολόγια τα οποία χρεωνόταν στο Δήμο χωρίς να λειτουργούν. Μπήκαν σε πολύ καλή σειρά, πιστεύω, αν και δεν είμαστε στο 100% αυτή τη στιγμή. Μπήκαν, πιστεύω, στο 80% μπήκε μια σειρά. Αποτέλεσμα, να έχουμε αυτή τη στιγμή ορισμένα από παρελθόντα έτη, ορισμένα έσοδα από τη ΔΕΗ γύρω σε 400.000, 470 θυμάμαι καλά. Έγινε μια κατανομή αυτών των χρημάτων και τις επόμενες μέρες δημοπρατούμε 147.000 την αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Εμιλιανού. Θα αγοράσουμε ένα φορτηγάκι 40.000 περίπου, το οποίο θα μαζεύει τα ογκώδια απορριμματοφόρα γύρω στις 40.000. Θα αγοράσουμε καινούριους κάδους, αυτά τα λεφτά υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή, δεν είναι στοθά. 200 κάδους, ούτως ώστε να αλλάξουμε όλους τους κάδους, να βάλουμε καινούριους κάδους μέσα στην πόλη των Γρεβενών. Η προμήθεια αυτών των κάδων είναι περίπου 66.000 ευρώ. Θα πληθούν οι κάδοι άμεσα στα Γρεβενά, μέσα στην πόλη των Γρεβενών, δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι και στα χωριά όλα, μία φορά. Όταν λέω άμεσα, μέσα στον Ιούλιο θα γίνει αυτή η ιστορία. Θα αγοραστούν παγκάκια και μικροί κάδοι γύρω στις 15.000. Το σημαντικότερο είναι στα χωριά κυρίως που είχαμε αιτήσεις εδώ και χρόνια για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, ορισμένα καινούργια σπίτια, να φανταστείτε να είμαστε στο σκοτάδι. Βάλαμε όλα τα λεφτά όλων των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια, 30.000, και θα εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι κάτοικοι που είναι στα χωριά που έχουν κάνει αίτηση και έχουν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χωρίς έγκριση καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν γίνεται. Και τέλος, γύρω στις 15.000 για αλλαγή λαμπτήρων με LED, δηλαδή οικονομικούς, σε διάφορες περιοχές μέσα στην πόλη των Γρεβενών. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και λίγα τα λεφτά, τα 100.000 που θα εξοικονομεί ο Δήμος από αυτή την ιστορία. Το ότι είμαστε συνεπείς, δηλαδή πληρώνουμε στην ώρα μας και είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε δύο ή τρεις. Όλοι οι άλλοι χρωστούν και αρκετά λεφτά, άλλος 700, άλλος 1 εκατομμύριο. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το μπόνους των 100.000 για το Δήμο μας κάθε χρόνο. Το δεύτερο είναι δόθηκε σε ανάθεση το συντριβάνι. Τις επόμενες μέρες μπαίνει ο εργολάβος μέσα. Αυτό δεν θα είναι πλέον όπως είναι, θα ισοπεδωθεί και θα γίνει συντριβάνι το οποίο θα έχει 8 πίδακες στο συντριβάνι της πλατείας Εμιλιανού. Θα έχει 8 πίδακες, 8 αντλίες και 16 προβολείς. Θα είναι σχάρα, δεν θα υπάρχουν νερά κάτω, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και κυρίως το καλοκαίρι είναι εστία μόλυνσης και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει υλοποιηθεί και όλο αυτό το έργο, γιατί δόθηκαν, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο εργολάβος μέρα με τη μέρα υπογράφει το συμφωνητικό και αρχίζει τα χρηματολογικά εκεί πέρα στο συντριβάνι.
στην πλατεία Ελευθερίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουμε έτοιμα τα αρχιτεκτονικά, για να σας δείξω μια άποψη της πλατείας, τα οποία θα βγουν τις επόμενες μέρες σε διαβούλευση. Θα γίνουν δεκτές όλες οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις, ανάλογα το τι χρήσιμες και σωστές προτάσεις θα υπάρξουν πάνω σε αυτά τα αρχιτεκτονικά, και όπως είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά, του χρόνου προτεραιότητά μας ένα από τα έργα θα είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Όπως γνωρίζετε όλοι, το πάρκο του Ναρά προχωρά κανονικά και τελειώνει αυτές τις μέρες δηλαδή, θα λείπει μόνο ο ηλεκτροφωτισμός, και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν είχε προβληθεί στην αρχική μελέτη είναι η φύτευση. Ήδη προχωράμε σε μια μελέτη δηλαδή άρδευσης και φύτευσης. Δυστυχώς δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη και είμαστε αναγκασμένοι να βγάλουμε ένα καινούργιο έργο το οποίο φέτος δεν το προλαβαίνουμε. Ολοκληρώνεται δηλαδή, ολοκληρώνεται και ο ηλεκτροφωτισμός και μένουμε εκεί για φέτος. Του χρόνου θα πάμε για φύτευση και άρδευση. 13 Οκτωβρίου. Η βορεινή πλευρά του Δήμου μας, της πόλης μας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Ήδη υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνη για τη μεταφορά του περιπτέρου στη Μάνα, στο δασαρχείο, μπροστά στο δασαρχείο. Δόθηκε ανάθεση για εκπώνηση συγκοινωνιολογικής μελέτης σε ειδικό, ο οποίος μας προτείνει αυτή τη στιγμή να γίνουν δύο κόμβοι, ένας κόμβος κυκλικός στο περίπτερο της Μάνας, εκεί που είναι το περίπτερο τώρα αυτή τη στιγμή, και ένας κόμβος μπροστά στο γυροκομείο. Και θα γίνουν και τα πεζοδρόμια του χρόνου στη μελέτη, δηλαδή προχωράει η μελέτη και θα είναι έτοιμη σε κανένα μήνα περίπου, δύο. Και τα πεζοδρόμια από το Τζότζο, από το κατάστημα του Τζότζου και πάνω, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση. Όσο αφορά το κολυμπητήριο, με τις ενέργειες που κάναμε πέρυσι, δηλαδή αλλαγή καυστήρα κτλ., είχαμε μια πάρα πολύ καλή μείωση στα καύσιμα φέτος, πάνω από 30% δηλαδή του κόστους. Στόχος μας είναι στη θητεία μας το κολυμπητήριο να μην κλείσει ποτέ και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Ήδη προχωρούμε σε μια μελέτη αφιγραντήρων στο κολυμπητήριο και προσπαθούμε, θα σας μιλήσω παρακάτω, για ένα νέο πρόγραμμα το οποίο να το εντάξουμε και για την, όσο αφορά τη θέρμασή, τη θερμομόνωσή του μάλλον καλύτερα, όλα τα κτίρια γενικότερα. Το κλειστό γυμναστήριο, ήδη εκτελέσαμε το έργο της στέγης των αποδυτηρίων που ήταν χρόνια και έμπαζε νερά από παντού. Και αυτό θα το προσπαθούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα που θα σας μιλήσω στο τέλος για αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τα Γραβανά, εάν το πετύχουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν δημοπρατηθεί τα έργα αυτά για ενεργειακή αναβάθμιση, τελέγονται ηλιοθερμικά, τελέγονται φωτοβολταϊκά, κλειστό κολυμπητήριο, ΕΠΑΛ, μαθητική εστία. Βρίσκονται στην εξέλιξη δηλαδή του ανοίγματος των φακέλων. Και εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε και ανάδοχο σε αυτά τα έργα. Το ΔΑΚ, το Δημοτικό Στάδιο. Όπως γνωρίζετε, ο εργολάβος δεν έχει ολοκληρώσει το έργο. Υπήρξαν αρκετές αστοχίες όσο αφορά το ταρτάν. Είναι υποχρεωμένος να τα διορθώσει τα πάντα, δεν το έχουμε παραλάβει ακόμα. Προχωρούμε ήδη και δώσαμε ανάθεση το 5x5. Ήδη ο εργολάβος έχει μπει μέσα και ξεκίνησε τις εργασίες του. Προχωράει δηλαδή στην εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης. Και πολύ πιθανόν, επειδή αυτό θα πάει με έτοιμο φλωοτάπητα, το φθινόπωρο θα έχουμε και το φλωοτάπητα σε αυτό. Δόθηκε επίσης ανάθεση πέριξ του ταρτάν που υπάρχει ένας διάδρομος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με σπαστό χαλίκι γύρω-γύρω, εκεί θα μπει πλαστικό. Και είναι θέμα δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, θα πρέπει να το τοποθετήσει οπωσδήποτε και αυτό ο εργολάβος. Όπως γνωρίζετε όλοι, το τένις, το γήπεδο του τένις έχει ολοκληρωθεί, έχει αποπληρωθεί. Αυτά τα έργα που μιλάμε τώρα, συγγνώμη για μια παρένθεση, έχουμε τελευταία. Δεν ξεκινάμε κάτι δηλαδή που να μην είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το σταματήσουμε για λόγους χρημάτων. Εκτός κι αν δεν έρθουν λεφτά καθόλου, οπότε θα σταματήσουμε και τα έργα. Τα έργα όμως, τα λεφτά προβλέπονται μέσα στον προϋπολογισμό. Και αυτά που σας ανέφερα από τη διάδειμα είναι μέχρι και το τελευταίο ευρώ μέσα αυτή τη στιγμή. Που είπαμε για κάδους, για την πλατεία, τα 147.000 Εμιλιανού κτλ. Είναι όλα τα λεφτά μέσα στο λογαριασμό. Δηλαδή, γίνεται δημοπρασία, να λαμβάνει ο εργολάβος και εκτός κι αν από υπαιτιότητα του εργολάβου δεν προχωρεί στο έργο. Διαφορετικά δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά μέσα. Το τένις ολοκληρώθηκε, αποπληρώθηκε, παραλαμβάνω,
και αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα τουρνουά κάτω και από ό,τι με πληροφόρησαν οι υπεύθυνοι του συλλόγου πάει πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ένα μεγάλο έργο το οποίο περιμένουμε από μέρα σε μέρα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι η αλλαγή των εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και μιλώ για ένα έργο 9.300.000 και στον Α και στο Β και στο Γ κλάδο. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι και εκεί θα έχουμε αίσιο τέλος γιατί ο φάκελος του έργου, οι μελέτες κτλ. Είναι πανέτοιμες, είναι ωριμότατες, άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα από εκεί. Χρειάζεται μόνο μια πολιτική βούληση εκ μέρους της περιφέρειας για να ενταχθεί το έργο. Τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήδη η μεταφορά του κτέλ έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία και βρίσκεται στο Υπουργείο, είναι για έγκριση στο Υπουργείο και πολύ πιθανόν μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τέλος του καλοκαιριού, επειδή ξεκινούν και διακοπές και ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα την περίοδο του καλοκαιριού, θα έχουμε και από εκεί απάντηση ότι άρα μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή προχωράει και η διαδικασία μεταφοράς των κτέλ κάτω δίπλα στο αμαξοστάσιο του Δήμου μας. Τα ιαματικά λουτρά της Κιβουτού, ήδη ο φάκελος είναι πανέτοιμος. Απλώς επειδή πολλές πηγές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε από αυτές που ήδη λειτουργούν και δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Ήδη μέσα στη βδομάδα ζήτησα να έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κουντουρά, την αρμόδια υπουργό, για να μπούμε σε προτεραιότητα και όταν θα ξεκινήσουν οι φάκελοι, να εξετάζονται οι φάκελοι των υπολείπων, δηλαδή οι αιματικών πηγών, οι οποίοι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή, να είμαστε, να μας βάλει πιο μπροστά, ούτως ώστε μέσα στη χρονιά να έχουμε την άδεια λειτουργίας και αυτονών. Το σχέδιο πόλεως. Ήδη δόθηκε ανάθεση αυτή τη στιγμή σε κάποια εταιρεία για μετατροπή των συντατακμένων από TM3 που λένε σε EXA 87 και προχωράει ούτως ώστε το επόμενο βήμα να είναι η μετεγραφή του στο κτηματολόγιο. Θα πρέπει να ενημερώσω εδώ πέρα ότι γίνανε αρκετές προσπάθειες από την αρχή που αναλάβαμε και από πριν και από την προηγούμενη δημοτική αρχή για μείωση της τιμής ζώνης. Γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι τιμές που είχε βάλει εκείνη η Επιτροπή ήταν τεράστιες, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ήδη πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση εδώ και ένα χρόνο περίπου, στο 30%. Γίνονται ορισμένες ενέργειες ούτως ώστε επειδή έχει συνταξιδοτηθεί ο ένας υπάλληλος που ήταν στην Επιτροπή αυτήνα, να αλλάξει η Επιτροπή και θέλει την έγκριση του Υπουργείου, ούτως ώστε τουλάχιστον η μείωση να είναι, αν μπορέσουμε, ακόμα περισσότερο, αλλά τουλάχιστον 30% το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Παιδικές χαρές. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έγινε έλεγχος σε όλο το Δήμο Γρεβενών σε 30 παιδικές χαρές. Δόθηκαν οι παρατηρήσεις και ήδη φέτος, για φέτος δηλαδή, βάλαμε ορισμένα λεφτά γύρω στις 30.000 για να πιστοποιήσουμε τουλάχιστον άλλες 4-5. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, μακάρι να είχαμε λεφτά να μπορούσαμε να τις πιστοποιήσουμε όλες. Αλλά για φέτος δεν μπορούμε με αυτά τα λεφτά που έχουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε σε λειτουργία δηλαδή καθώς πρέπει. Πάνω από 5. Μακάρι να μας δουν λεφτά και βλέπουμε εδώ είμαστε και βλέπουμε, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικές είναι οι παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά, αλλά τα χρηματικά είναι αυτά, τα οικονομικά μας δηλαδή, είναι πάρα πολύ δυσκολεμένα. Όσο αφορά το πρόγραμμα Leader, ήδη τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια διαβούλευση εδώ στην αίθουσα. Συνεργαστήκαμε με την ΑΝΚΟ και κατεβαίνει ενιαία πρόταση με Κοζάνη και Γρεβενά, γιατί με την ΑΓΡΕ θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Η πρόταση θα είναι γύρω στα 12 εκατομμυρίων και θα πάει πληθυσμιακά και θα μετέχουμε δηλαδή εμείς, η Κοζάνη που δεν μετέχει σαν πόλη η Κοζάνη, μετέχει μόνο η πόλη των Γρεβενών και της Δεσκάτης από τα Γρεβενά και τα χωριά φυσικά και η Κοζάνη ορισμένα χωριά. Εδώ υπήρχε πρόβλημα το οποίο το συναντήσαμε και τώρα και το συναντούμε και αυτή τη στιγμή λόγω του ότι η εταιρεία έχει δεσμεύσεις λογαριασμών να μην μπορούν, όταν έρχονται τα λεφτά, να πληρώνονται άμεσα οι επενδυτές. Όλο το φθινόπωρο δεν σας κρύβω ότι ασχολούμαστε να παίρνουμε τηλέφωνο, είτε λέγεται Τράπεζα Πυραιός που έχει συνεργασία το πρόγραμμα αυτό, είτε λέγεται Υπουργεία, να κάνουν παρέμβαση στα Υπουργεία για να πάρει τα λεφτά του ποιος ο επενδυτής, ο ιδιώτης. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μπλοκαριζόταν οι λογαριασμοί και κάνανε επενδυτές οι οποίοι είχαν να παίρνουν και αρκετά λεφτά πάρα πολύ καιρό. Και με το φόβο μήπως το έχουμε και στη συνέχεια το πρόβλημα, το οποίο δεν διαφαίνεται να λύνεται άμεσα με την ΑΓΡΕ, αναγκαστήκαμε να συνεργαστούμε με την ΑΝΚΟ και να πάμε σε ενιαίο πρόγραμμα, δηλαδή να κατεβάσουμε ενιαία πρόταση.
Τέλος άφησα ένα πρόγραμμα το οποίο το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και δεν είναι σημερινό και λέγεται ΒΑΑ, Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για τη Δυτική Μακεδονία θα είναι 40 εκατομμύρια περίπου. Είναι επιλέξιμο και όταν λέω επιλέξιμο δεν χρειάζεται ιδία συμμετοχή ούτε ένα ευρώ από αυτούς που θα επιλεγούν και θα επιλεγούν από τη Δυτική Μακεδονία τρεις μεγάλες πόλεις. Μεγάλες δηλαδή μεταξύ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλόρινας και Πτολεμαϊδας. Ήδη έχουμε αναθέσει σε κάποιον ειδικό να εκπονήσει την πρόταση και βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Στόχος μας είναι τα Γρεβενά να γίνουν ένας πόλος έλξης, ένα κέντρο γαστρονομίας, προβολής δηλαδή των τοπικών προϊόντων. Και το κυριότερο τοπικό προϊόν που έχουμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή που είναι το μανιτάρι. Θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε, θα πρέπει όλες οι δράσεις που θα πάνε σε αυτό το πρόγραμμα να συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις μια δράση, παράδειγμα, κάτω στο Μεράκι και την άλλη τη δράση ξεκάρφωτα πάνω στις εργατικές κατοικίες. Άρα, εμείς σκεφτήκαμε και βάλαμε σαν κεντρικό στόχο το Γρεβενίτη ποταμό. Δηλαδή, τι εννοώ, θα επεκτείνουμε το Γρεβενίτη την ανάπλαση μέχρι τις εργατικές κατοικίες, συνδέοντάς το με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Φεύγοντας από εκεί, θα πηγαίνουμε στο Βαρός, η οποία είναι υποβαθμισμένη περιοχή και έχουμε έτοιμη μελέτη. Χρειάζεται κάποιες αλλαγές τροποποίησης στη μελέτη της ανάπλασης του Βαρωσίου. Γυρνάμε στη 13η Οκτωβρίου, προχωράμε κατά μήκος του ποταμού. Συνδέουμε το Καστράκι, τον παραπόταμο που πάει στο Καστράκι, εκείνο το ρέμα, με την περιοχή του Καστρακίου, με το θέατρο εκεί πέρα. Και το Καστράκι έχει έτοιμη μελέτη, δηλαδή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και προχωράμε δίπλα στη γέφυρα του ΚΤΕΛ, όπου υπάρχει το πάρκο αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι να το εντάξουμε σαν κλειστή αγορά, σκεπαστή μάλλον αγορά, κλειστή, η οποία της καθημερινές λειτουργεί σαν πάρκινγκ και την Παρασκευή δηλαδή σαν λαϊκή αγορά. Και φτάνουμε κάτω στο κτίριο, στην περιφέρεια πιο κάτω, στο κτίριο του ΚΕΓΕ, το οποίο το ζητήσαμε επίσημα να μας παρακολουθεί, όπου θα γίνουν διάφορες αίθουσες για προβολής του μανιταριού, διάφορες εκθέσεις. Παρέλειψα να πω ότι ενδιάμεσα θα γίνει μια διασύνδεση με την πλατεία Ελευθερίας εδώ κάτω και δίπλα στην αστυνομία, οι διαδρομές αυτές δηλαδή θα προβλέπονται και ποδηλατόδρομοι, πεζοπορίες, δρόμακια για πεζοπορίες, το Λογραφικό Μουσείο που είναι δίπλα στην αστυνομία και αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή φάση. Δηλαδή μας λείπει μόνο η μουσεολογική μελέτη και είναι μια δαπάνη εκεί του Λογραφικού Μουσείου η οποία είναι επιλέξιμη και στο τωρινό πρόγραμμα, δηλαδή το ΣΕΣ. Από αυτό καταλαβαίνετε τα Γρεβενά περίπου, εάν εγκριθούμε, που θα το ξέρουμε αυτό μέχρι τέλους του χρόνου, αν περάσουμε, θα είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια. Θα είναι πάρα πολύ συμβατικό και πιστεύω ότι θα αλλάξει όψη όλη η πόλη μετά από αυτό. Στην πορεία της 13ης Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά, θα προβλέπετε και το κλειστό, είτε λέγεται κλειστό γυμναστήριο, είτε λέγεται κολυμβητήριο, δηλαδή θα μπορέσουμε να συνδέσουμε ορισμένες δράσεις εκεί πέρα ενεργειακών αναβαθμίσεων, είτε λέγονται θερμομονώσεις, είτε αφυγραντήρες ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε θα είναι κάτι ολοκληρωμένο για την πόλη των Γρεβενών. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Το καλό σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι δεν χρειάζονται να έχουμε παντού μελέτες δηλαδή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάλλιστα, εάν εγκριθεί το πρόγραμμα, από την επόμενη άνοιξη, δημοπρατώντας παράδειγμα το Βαρώσι, το οποίο έχει έτοιμη μελέτη. Ό,τι έχουμε έτοιμο δηλαδή, το δημοπρατούμε άμεσα. Δεν χρειάζεται σε αυτό το πρόγραμμα όλη η πρόταση να είναι όριμη, δηλαδή να έχει μελέτες παντού. Και σταδιακά, σιγά σιγά, θα οριμάσουμε και τις υπόλοιπες μελέτες. Αυτά ήθελα να σας πω, να σας ευχαριστήσω και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο δήμαρχο, από το τελευταίο πρόγραμμα. Από πού είναι η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, είναι στο ΣΕΣ, όχι είναι. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το όχι αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν δύο προγράμματα. Το όχι, το οποίο συνήθως πάνε παραλίμνες περιοχές, αξιοποίηση παραλίμνων περιοχών. Είναι και το ΒΑΑ, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, το οποίο υπάγονται αυτές οι πόλεις. Είναι εξασφαλισμένα δηλαδή αυτά τα 40 εκατομμύρια. Ναι, είναι εξασφαλισμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εξασφαλισμένα. Με το θέμα των μεταναστών έχουμε κάτι. Με το θέμα των μεταναστών όχι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
ποιες είναι οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν εκφραστεί. Απλώς επειδή έχω παρεξηγηθεί τελευταία να πω και μια κουβέντα παραπάνω ότι ουδεμία σχέση έχει ο Δήμαρχος ή ο Δήμος με τους ξενοδόχους. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η προσωπική μου άποψη τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τη λέω για ακόμα μια φορά να ακουστεί ότι είμαι αντίθετος. Γιατί εντάξει, μπορεί να βολευτεί μέσα εισαγωγικά, να βολευτεί μια συγκεκριμένη μερίδα συμπατριωτών μας οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, αλλά πιστεύω ότι μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα έχει επιπτώσεις. Αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Όσον αφορά το υπόλοιπο, ισχύει η απόφαση, η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.